Έντονος προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στην Κρήτη, που ναι μεν βλέπουν το νησί να έχει εισέλθει για τα καλά στη νέα τουριστική σεζόν και από την άλλη καθημερινά το ταμείο να είναι μείον. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για πτώση στο τζίρο έως και 70%. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων η αγορά της Χερσονήσου, που φαίνεται να αιμορραγεί, με την εικόνα στους δρόμους της τουριστικής αγοράς να είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι πολύ υποτονικά και νομίζω, χωρίς να παρεξηγηθώ, παίρνουμε αυτό που αξίζουμε. Μεγάλη πληγή παραμένει το all inclusive και τα βραχιολάκια που περιορίζουν, όπως λένε οι διοκτήτες, τους επισκέπτες εντός των ξενοδοχείων. Με αυτόν τον τρόπο τους παρέχονται τα πάντα και οι ίδιοι γυρίζουν την πλάτη στην υπόλοιπη αγορά. Το βλέπουμε, το αφουγκραζόμαστε. Σίγουρα υπάρχει μια σχετική μείωση από ό,τι ακούω και από τους ξενοδόχους, αλλά και εδώ από όλους τους επιχειρηματίες εμπόρους με την κινητικότητα που υπάρχει στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Δεδομένων και των κακών συνθήκων ή κακοκαιρίας στα μέσα του Μαΐου, που ήταν ευνοϊκός για έξοδο στην αγορά για περπάτημα και όχι για παραλία, η μείωση ήταν αρκετή για το μήνα Μάιο. Οι κρατήσεις ήταν και η πληρότητα στα ξενοδοχεία ήταν μείον 20-30% από ό,τι είχαμε ακούσει. Για κίνδυνο να εγκλωβιστούν σε οικονομικό αδιέξοδο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, την ώρα που και το θέμα του ποιοτικού τουρισμού αγνοείται στην περιοχή. Χάλια. Χάλια, γιατί? Δεν έχει κόσμο που περιμέναμε. Δεν έχει τον κόσμο που περιμέναμε. Συγκριτικά με πέρυσι, δηλαδή, είναι πολύ πιο πεσμένα. Ναι, είναι πεσμένα και η ποιότητα του κόσμου δεν είναι καλή. Ας σκεφτούν κάποιοι υπεύθυνοι το που οφείλεται και γιατί οφείλεται και γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή φέτος, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με πέρυσι, καμία βλέπετε σχέση. Μεγάλη διαφορά? 70% κάτω, στην ποιότητα του κόσμου. Και στην ποιότητα. Ναι, στην ποιότητα του κόσμου, δεν χαλάνε χρήματα, είναι τα all inclusive, τρώνε, πίνε τζάμπα. Και δεν χαλάνε λεφτά. Μοναδική ελπίδα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ενώ παραμένει χρόνιο το αίτημα για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου τουλάχιστον για 2 μήνες, γεγονός που θα ανακούφιζε το σύνολο της αγοράς. Αυτό που επιζητάμε εμείς εδώ και χρόνια και εδώ στην περιοχή και σαν εμπορικός σύλλογος είναι να φέρουμε την σεζόν και να την επιμήκυνουμε, να κερδίσουμε ακόμα 1 και 2 μήνες δουλειάς από την τελείως ανεργία και την αδράνεια του τη χειμερινή. Το αντίθετο γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Συρρυκνώνεται η σεζόν στους 2 μήνες και από εκεί πέρα βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε και μεγάλες ανακατατάξεις και αλλαγές επιχειρήσεων. Φεύγουν επιχειρηματίες, έρχονται, επενδύουν, βλέπουν τις δυσκολίες και έτσι δεν επέρχεται αυτή η ανάπτυξη που θα θέλαμε και εμείς να ακολουθήσει με όλη τη συνέχεια του τουρισμού.